Άγιοι Πατέρες, κυρίες και κύριοι, σήμερα τιμούμε τη μνήμη των 7 εθνομαρτύρων του μεσημερινού που βρήκαν τραγικό θάνατο, μία μάλλον βροχερή μέρα, και ουρανό σου λέει απόψε, στις 2 Φεβρουαρίου 1905, ύστερα από ενέδρα που έστησαν και βούλια του Μηταζίου. Τιμούμε και άλλους και όλους εκείνους που δολοφονήθηκαν άναδρα από τις συμμερίες των Κομιταζίτων για τον λόγο ότι δήλων Έλληνες, την αλήθεια. Φρόντιζαν για την ελληνική μόρφωση των παιδιών τους και σαν σημείο αναφοράς της πίστης τους είχαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του χωριού και πρωταγωνιστές και πρωταγωνιστές των ιερέα Παπαστογιάννη, δασκάλους και πρόκοπτους, συμμετείχαν στο Μακεδονικό Αγώνα. Η Ελληνική Εκκλησία διεκδικεί το ψηφιακό. Την επιστολή υπογράφουν τρεις πεφωτισμένοι ιερείς, ο Παπαστογιάννης, ο Πατρίφων και ο Παπακρίστος. 2 εφοροεπίδροποι, 3 δάσκαλοι και πλήθος προκλήτων του Μεσημερίου. Με πρώτο το πατέρα του Παπαστογιάννη, Τρίφωνα Στόιτς, τον οποίο δολοφόνησαν άναδρα οι Κομιταζίδες ενώ κοιμόταν στο σπίτι του. Ήταν το πρώτο θύμα του Μεσημερίου, αλλά ακολούθησαν κι άλλα. Η οικογένειά του προσέφερε ανεκτήμες εθνικές υπηρεσίες και βαρύ φόρο αίματος. Από τότε οι Κομιταζίδες προσπάθησαν με σωρία εγκληματικών ενεργειών να κάμψουν το φρόνημα των Ελλήνων. Αλλά δεν το κατόρθωσαν. Το 1902 σκότωσαν περίπου 20 άτομα μέσα στην εκκλησία του υπερήφανους χορούς με τις όμορφες φωτισιές και τα κεφαλομάντιλα δεμένα στις περικεφαλαίες των αρχαίων Μακεδόνων. Να αναδείξουμε την τοπική μας ιστορία, να την μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά, να είναι οι πρέσβες των επόμενων γενεών και αυτοί διαχρονικά να τους μιλήσουμε για όλους τους απελευθερωτικούς και όλους κατακτητικούς αγώνες, γιατί δεν είχαμε ποτέ κατακτητικούς αγώνες στη χώρα. Να αντικρούσουμε την αθελητική προπαγάνδα που γίνεται συνήθως από εισαγόμενους πολιτικούς συλλόγους και μουσικά συγκροτήματα και εδώ και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στη Φλόρινα, που είναι ακριβώς δίπλα. Να διατηρήσουμε άσπιστες τις μνήμες και τις θυσίες των ηρώων και μαρτύρων σε αυτήν την ελληνική γη. Ιερό χρέος και καθήκον έχουμε να διαφυλάξουμε το όνομα της Μακεδονίας και να κλείνουμε αυτό το θέμα. Παραχώρηση ονόματος σημαίνει παραχώρηση εδάφους. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι και θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη μη αλλαγή του πνευματικού χάρτη της χώρας. Αλλά και το όνομα ακόμα Βόρεια Μακεδονία σημαίνει ότι πιθανότητα υπάρχει μια νότια, αδέλφια μας είναι. Από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει ένα σενάριο. Το να μην μιλάμε για τη Μακεδονία εμείς οι Μακεδόνες είναι τουλάχιστον ντροπή, αλλά θα υπάρχει και ποινή για αυτό.
μέρος του Πανελληνίου Συλλόγου Απογόνων Ακαδημαϊκών Παύλος Μελάς, θέλω να σας δηλώσω ότι ο Σύλλογος ξεκίνησε σαν εθνική οργάνωση Μακεδονικού Αγώνα, εθνική οργάνωση Παύλος Μελάς, για να βοηθήσει πρώτα τις χείρες και τα ορφανά των ηρώων του Μακεδονικού Έθνους. Μετονομάστηκε δε αργότερα σε σύλλογο. Και εδώ και πάνω από 100 χρόνια είμαστε σταθεροί με μία πρόταση. Ο Μακεδονικός Αγώνας συνεχίζεται, γιατί ποτέ δεν έχει σταματήσει. Ψυχάς τον κοιμημένο Δούλουσο. Των 7 ηρώων κατοίκων μεσημερίου μαρτύρων του Μακεδονικού Αγώνος, των σφαγεστέντων υπό των Βουλγάρων Κουμιτατζίδων, Ευσταθίου Ιερέως, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, Στεργίου Κωνσταντίνου Αθανασίου Νικολάου Τρίφωνος και Κωνσταντίνου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέτρα, οδύνη λύπη και στεναγμός, πάνω μάρτημα το παραυτόν πραχθένε λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκ έστιν άνθρωπος σωζήσεται και ούχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ η Ανάσταση στη ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, των 7 ηρών κατοίκων μεσημερίου μαρτύρων του Μακεδονικού Αγώνος, των σφαγιαστέντων υπό των Βουλγάρων Κομιτατζίδων, Ευσταθίου Ιερέα. Την τρομερή σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων αέρα και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη, χέρο, χέρο, ελευθεριά. Επό μου. Παραποδά. Η πατρίδα να αγαπάς, ένα γε μέτρο γης, Ελλάδα και ακτίνα ελευθεριάς. Τι σου πρέπει παλικάρι που είσαι πάντα νικητής, το χαμόγελο του ήλιου και το αγκάλιασμα της γης. Ας μιλήσουμε όμως για τους καρπούς, για το σήμερα, για το τώρα, για το τόπο που στρώνουν δέντρα ψηλότερα και γεννούνται παλικάρια. Ο τόπος αυτός γράφει ο συγγραφέας συμπολίτης μας καθηγητής Κωνσταντίνος Σταλίδης. Σας διαβάζω απόσπασμα από το ποίημά του. Ο τόπος αυτός με τα τσάλινα όνειρα που τα σμιλεύουν πάντοτε είναι οι κληρονόμοι των ονείρων, δε στέργει διπλάρη κατραγιά, δε καρπίζει το ξένο υδρότα, δε φυτρώνει την άδεια σπορά, δεν πολλιάζει το άλλο αίμα, δεν χαμηλώνει τη ματιά.